νεκρούς σε 1061 και τους νεκρούς από επιπλοκές της νόσου σε 32. Τα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως ξεπέρασαν τις 621.000 και οι θάνατοι είναι πλέον πάνω από 28.000. Ανάμεσα στις τρεις καλύτερες περιπτώσεις της Ευρώπης κατατάσσουν την Ελλάδα οι επιστήμονες σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να ενταθούν τα μέτρα προστασίας και η κατοίκον απομόνωση. Τις τελευταίες ώρες ένα πλοίο μπήκε σε καραντίνα στη Ραφίνα, ενώ άλλα δύο κρούσματα εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας. Σήμερα η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε νέα έκδοση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου με τα ειδικά φάρμακα που θα ακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου βάσει των διεθνών επιστημονικών ενδείξεων για την αποτελεσματικότητά τους έναντι του νέου ιού. Ένας 89χρονος στην Καστοριά ήθελε να προσθεθεί στη μακάβρια λίστα θανάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα. Στην Κεφαλονιά, ένας άντρας 41 ετών που έπεσε την περασμένη εβδομάδα από τη Σουηδία είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νησί. Το πλήρωμα του πλοίου Θεολόγος Πι βρίσκεται σε καραντίνα στο λιμάνι της Ραφίνας μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του ναυτικού που εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα. Ο 25χρονος που επέστρεψε από το Λονδίνο στην Αθήνα και αντί να μπει σε καραντίνα αποφάσισε να μεταβεί με πλοίο στην Ικαρία, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει νοσήσει, μεταφέρθηκε με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στην Αθήνα μέσα στη μοναδική κάψουλα αρνητικής πίεσης του ΙΟΔΗ. Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι είμαστε στις τρεις καλύτερες περιπτώσεις της Ευρώπης, δηλαδή μαζί με τη Φιλανδία και την Νορβηγία. Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι νεκροί στη χώρα μας έφτασαν τους 32, σε σύνολο 1.061 κρουσμάτων, από τα οποία 95 είναι τα νέα. 69 νοσηλεύονται σε μονάδες θεραπείας θεραπεία διασωληνωμένοι. Ο μέσος χρόνος από την έναρξη συμπτωμάτων για να παρουσιάσει κανείς ανησυχητικά συμπτώματα, όπως η δυσκολία στην αναπνοή, είναι 5 μέρες τουλάχιστον, ενώ μέχρι την νοσηλεία, όταν αυτή είναι απαραίτητη, είναι 7 μέρες. Για το τραγικό γεγονός του θανάτου, είναι περίπου 14 με 20 μέρες, με εξαίρεση τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Την δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές συνταγές το κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες στο φαρμακοποιό, έχουν από σήμερα οι πολίτες, καθώς τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογή για την άειλη συνταγογράφηση μέσω του gov.gr.